Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε ένα ακόμα Joyplay. Είμαι ο Μάκης. Στάμος. Και σήμερα θα παίξουμε Injustice 2, φτιαγμένο από την Netherrealm, η οποία έφτιαξε και τα Mortal Kombat με, νομίζω, διευθυντή, supervisor, πώς τα λένε αυτά, Ed Boon. Ξέρεις ποιος είναι ο Ed Boon? Αυτός... Ναι, όχι, αυτός είναι άλλος. Άλλος είναι αυτός. Άλλος. Ο Ed Boon είναι ο... Ο Ed Boon είναι... Ο Ed Boon είναι... Είναι αυτός που έχει τη βασική ιδέα που είχε βασικά. Α, ναι, δεν είναι ο Yuppie δηλαδή, εγώ νομίζω ήταν ο Yuppie. Ένας άλλος είναι αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Και αυτός έβγαινε μέχρι το 3. Άντε και το... Εντάξει, το Trilogy, φίλε που τα έχει όλα μαζί. Στο 4 δεν έβγαινε. 4 νομίζω δεν έβγαινε. Από εκεί και πέρα δεν έβγαινε. Κάποιος προγραμματιστής τα έκανε αυτός ρε παιδί μου και έβαλε την πενιά του εκεί πέρα. Λοιπόν, και σήμερα θα δούμε Injustice 2, να δούμε τι διάλογο λέει και αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, τώρα για να είναι από Netherrealm. Καλό θα είναι πιστεύω, εντάξει, εγώ δεν έχω ασχοληθεί, δεν έπαιξα. Ούτε το πρώτο, και εγώ το πρώτο δεν το έχω παίξει. Οπότε, ναι, αλλά τώρα ξεστεί, είδα γραφικά από playthrough αλλωνών και τα λοιπά και με εξήταρε λίγο να το κοιτάξουμε και να το παίξουμε. Καλό θα ήταν, καλό είναι να έχουμε και ένα fight. Να σε πάω και μια κοντρούλα. Να τις παίξουμε λίγο έτσι, λίγο ξύλο. Να σε πάω λίγο έτσι. Γιατί πριν είδες, ε. Εντάξει, κάναμε μια προπονησούλα, μην είμαστε και τελείως σας γιατί μην δείτε και γελάτε με τα χάλια μας. Έλα, να γελάτε που θα κάνει αυτός ο βλάκας. Λοιπόν, ας πάρουμε τα γυριστήρια τώρα και μιλάμε πολλά. Πάμε, διάλεξη. Λοιπόν, θα το παίξουμε Batman αντίον Superman, είναι... Όχι, φίλε, διάλεξη. Τι θέλεις. Θα πάρω κανένα άλλο. Θα τσιμπήσω τον Green Arrow. Ωραία, πάρω Flash. Σιγά και καλά, θα το κάνουμε τώρα. Πού παίζουμε, σε ποια αρένα. Για την Αντίδα. Όχι. Εδώ, Gorilla City που λες, εκεί. Εδώ. Ή βάλε μια random και τι μας βγάλει. Έλα, τώρα πάτσε. Καλά, εντάξει, είχα μείνει τώρα, βάλε εδώ. Πάρ τη βελιά σου. Φλασάκο. Δεν είδα να έχει το παιχνίδι τέτοιο ρε φίλε όμως. Αυτά τα X-Ray σίγουρα δεν θα έχει. Εντάξει, δεν είναι βίαιο σε παιχνίδι. Το είδαμε και πριν που παίξαμε κανένα δύο αγώνες να δούμε πώς είναι. Αλλά δεν έχει αυτά τα slow motion που... Αλλά σε επικεντρωθώ τώρα. Πάρ' την άμορφη σκύλα. Τι έκανε εκεί. Πάρ' τις βέλγες του σπιθάκο. Πάρ' τις σε κεφάλι. Έλα εδώ ρε πούστη. Κοίτα το αρχίδι ρε. Μ' αυτή τη μαλακία! Τι κάνει ρε μάλλον, τι κάνει. Και ο άλλος που δείχνει ότι είναι γρήγορος. Τι είναι γρήγορος, αυτά που κάνει. Τόση ώρα δεν είχαμε τίποτα. Τώρα κάτι βρήκα. Όλο τον πέτυχε. Πάρ' τα αρχίδια μου. Πώς σου φάνηκε. Όχι ρε μάλλον. Και στην πρόλαβα εγώ. Χάσ' το γύρο τώρα. Όπως την μύτη το πέταξε. Και την νεοσαυρό. Αλλά πέρασε το χρόνο. Υπερβολή ήταν αυτό. Ωραίο ήταν. Υπερβολή. Έλα, σήκω τώρα. Πέταξε το βελάκι. Σήκω ρε μαλάκα. Πες γιατί δεν έχω δοκιμάσει καλά, παιδιά. Έχει λέει και Scorpion τέτοιο, ε. Τι yes. Λέει. Μάλλον τον αγοράζεις σε κάποιο αργότερο DLC. Τι σου κάνω ρε μαλάκα. Τι σου κάνω μαλάκα. Πάλι τα ίδια. Για να δούμε και αυτό τι κάνω εδώ. Μαλάκα είναι υπερήρωες, γιατί λες υπερβολή. Έτσι πρέπει να γίνεται η δουλειά. Άρα δηλαδή η περίοδο σε υπερβολή σημαίνει. Με κέρδισε. Ένα έτσι σου είπαμε. Γαμημένε. Τρώω και το μιλαράκι μου, φίλε, γιατί ένα μήλο την ημέρα δεν θα τον κάνει πέρα, φίλε. Το έπαρξε. Και το πετυχαίνει. Τι θα πάρω τώρα. Ξέρω εγώ. Λέω να εξηγηθώ κανένα. New fighter. Ho Chi Minh θα πάρω. Τι θα πάρεις? Το Ho Chi Minh. Για να μην και κανένα κομμενάκι ρε φίλε. Και εγώ κομμενάκι σκεφτώ, να τσιμίξω. Όχι αυτή είναι μωρέ μαλάκα, πάρε αυτή. Την Poison Ivy. Η άλλη ποια είναι εκεί πέρα, η... Α, η τέτοια. Ποια είναι. Η Wonder Woman. Ε, είναι, να πάρω τη Wonder Woman. Όχι, εντάξει, πάρε τη θες. Θα πάρω τη Wonder Woman.
Θα φτερνιστεί. Τι κάνει. Γλαντό. Πού πάει, αυτό είναι μεγάλο. Μαλακή, απίστευτη αυτή πάλι. Το λέμε ήλιο έχει. Α, Αίγυπτο, φίλε. Αίγυπτο, με του γύφτου. Είναι εκεί πέρα. Ρωμά. Η Ρωμά, ναι, μπράβο, γυρνάμε η Ρωμά τώρα. Άλεξ. Α, πέταξε το ρόπαλο και παίζει με τέτοια. Με πιστόλια. Πάντα χαστούκια σου. Γάμω το σπίτι, γάμω. Πού έβγαλε ρόπαλο. Τι κάνει. Άμυνα κάνεις ρε πούστη. Ε, τι έμανε, δηλαδή. Πώς την κάνει την άμυνα. Με το πίσω σου λέω, ρε. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να ακουγηθεί αυτή η μαλάκα. Τι κάνεις τώρα, μαλάκα. Την έπαιζε πιο πριν την παίχτη αυτή. Όχι μωρέ μαλάκα, τι την έπαιζε, αφού μαζί το πήραμε. Δεν με περνάβεις. Δεν το πάω. Δεν μπορώ να το σπάσω αυτό το πράγμα που κάνει. Τι γίνεται, αφού είναι φίλε το X-Ray υποτίθεται, ρε. Το Mortal Kombat. Και δεν πέθανε μετά, ε. Ω, οι έννοιες, φίλε. Έτσι. Κοίτα, εδώ είναι μια γερός μαλλί και άλλη κίτρινη. Πάρ' τα μεσά μούτρα. Ποια χρόνια, λέει, να έχω τέτοιο. Αιώνες. Κάνουμε ένα τάκμα εκεί. Δηλαδή. Σου είσαι σαν την επίθεση. Πώς απούστησες. Εν τω μεταξύ όσο χτυπάω γεμίζει από κάτω αυτή η κολομπάρα ρε φίλε. Για να μην είναι ποτέ άνισο. Το προλαβά. Κάμω το μωρί της αδερφής. Δεν νομίζω να τα χάνεις. Τι σου φάγε το πρώτο γύρο, μαλάκα. Κουστιά ήταν αυτό, φιλέ. Έπαιξε τσίτ το παιχνίδι. Θες να πάρω το μαϊμού. Τι ήταν αυτό με τον γορίλα. Δεν ξέρω. Ο γορίλα γκρουπ. Το ξέρεις εσύ ακούσε περιορά. Όχι, πρώτη φορά το έβλεπα. Και εγώ. Ο Godzilla πρέπει να είναι. Κάνα μεγάλο δεν έχει. Σκέρκρου. Ο Μπέιν. Κάτσε να πάρω αυτό να δω τι λέει. Να παίξουμε Μπέιν με γορίλα. Τι να πάρω αυτό το σούπερ. Για πάρε Μπέιν. 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 Α, ο γορίλας παίζει με μυαλό. Λοιπόν, πατάω random, ε. Ναι. Να διάλεξε μόνο. Στη φυλακή που είχαν κλείσει εμένα ήταν. Το Ρέιν, δηλαδή. Εκεί. Τέτοιος φυλακόβιος που είσαι παλιά καραβάνη δηλαδή. Κοίτα, εδώ και λίγα από ο γορυλάς. Έτσι είναι ο γορυλάς, ρε. Με ξενερώνει που δεν έχει κλωτσιά, ρε μάνα. Εμένα με ξενερώνει που... Ναι, αυτό, που λες και εσύ. Δηλαδή δεν έχει χαμηλή κλωτσά, ψηλή κλωτσά. Δεν έχει όλα τα τέτοια, ρε. Με όλα τα κουμπιά, δηλαδή παίζω μόνο με το τρίγωνο και τετράγωνο εδώ πέρα που είναι. Κοίτα εδώ. Τι πέταξε κάτω, κρανιό. Πω που κέντε που φάει ο γορίνας. Κάποια όλα. Όλα τελείωσες. Στην πίλαδα.
και με το μυαλό ελέγχει, ε. Ναι. Ωχα, σπίτια. Κοίτα, είναι διασκεδαστικό πάντως αρκετά. Έχει, ναι, το προβαλέτω. Γέμισε το αρχίδι. Σώφησε. Νομίζω ότι θα μου κάνεις μαλακία τώρα πάλι. Ωραίος ήταν. Ο Gorilla Τζο. Ήταν καλός, ήταν δυνάμει. Πάμε άλλο. Ποιο. Ποιο θα πάρεις τώρα εσύ. Τώρα θα πάρω. Πάμε να πάμε αντί τον Σούπερμαν. Ελέω της ταινίας, ποιον θέλεις. Ελέω πάρω Σούπερμαν. Γιατί και εγώ μπορείς να σχολάω το δράκι μου πάνω. Τι γουστάρεις. Ε. Ποιον είναι θέλεις, το Σούπερμαν. Το Σούπερμαν θες. Έλα μόνη μίλα. Ντρέπεσαι. Πες ένα γεια στα παιδιές. Ντρέπεται. Πες γεια σου παιδιά. Ποια είσαι. Γιατί κάθεσαι εκεί στο περιθώριο. Ευχαριστιέσαι. Πώς σου φαίνεται. Ήταν και τη γνώμη της φωτεινής παιδιά, είναι σούπερ. Σούπερμαν. Τι, εγώ πετάω. Ναι. Όπου όχι μόνο πετάς. Σπάσαμε τις καρέκλες στο μπαρ. Στο μπαρ των Αμάγιων μαλάκα είναι, βλέπεις. Α, πες με κρυπτονίτες, ρε. Κρυπτονίτες. Τι έκανες. Ξεφεύγεις ρε μαλάκα κινήσεις. Μαλάκα ο Σούπερμαν είναι. Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνω. Άγιε το λιζεράκι στα μάτια. Γέμισε κιόλας ρε μαλάκα ο πούστης. Ωπο φίλε. Το νέο συνεδρά σε άλλο πλάνο που θα το πάει. Το στήλι συνεχίζει, δίνει τα μπουκέτα του. Άγιε το. Ωπο φίλε. Ναι ρε μαλάκα, τι κάνεις. Την έκανα. Ωπο ρε πούστη. Ωπο τις τρώω. Έβαλα άμυνα το σούπερ. Σούπερ κίνηση. Ψαχή. Έλειζε ο γύρος εδώ. Το δεύτερο σε. Τι έπαθες ρε φίλε. Πού να πάτε στο αμάξι. Πώς βγήκε σε σούπερ μούβ αυτό τώρα. Μάλλον θα ήταν όπως το Mortal Kombat που είχε το τέτοιο, ρε. Που αλλάζανε πιστές. Που έτρωγες uppercut και πέναγες εκεί την πάνω μεριά. Αμάν! Με λεζεριά! Αυτός ο Σούπερμαν είναι από τους καινούργιους έτσι, δεν φοβάει το βράκι πάνω από το... Στο μπούτσο. Και το φοράει και το φοράει. Έγινε μεγάλος ντόρος. Τι λέει? Πήγε στενά, λέει, πήγε level 2. Α, ωραία. Ο Batman διαλέγει τους ήρωες, δηλαδή για μας. Πώς ήρθε τώρα αυτό? Πήγε τον βγάζει σε έναν υποθεριστή έτσι. Α, ναι, μπορεί. Green Lantern να πάρω. Πάρε Green Lantern. Πάρω... Α, πάρω εδώ πέρα τον αρχαίο... Αυτός τι είναι εδώ ρε φίλε, το ξέρεις εσύ που παρακολουθείς και εσύ ρε. Α, ο Ρόμπιν. Ο Ρόμπιν, πώς είναι, σαν τον Green Lantern, σαν τον άλλο, μετά τον Arrow είναι. Ναι, μοιάζει. Του έχουν βάλει κουκούλα εδώ, ενώ στον Arrow δεν έχουν αφήσει κανονικό. Όπως ήταν παλιά. Αυτή ποια είναι, η τσιτάρα είναι από τους Thunder Guards. Ξέρω ρε φίλε, τσίτα. Δεν ξέρω. Δεν τους ξέρω κιόλας, δεν έχω ασχοληθεί. Αυτός εδώ, ντουάρο. Ατρόσιτες. Ατρόσιτες. Ωραία. Ατρόσιτες. Σάιμπορκ. Τι να πάρει. Θα πάρω εδώ πέρα. Ο Σαζάμ που είναι ρε φίλε. Είναι αυτός, ναι. Πώς σου ξεκλειδώνει αργότερα. Δεν ξέρω, κοίτα, εδώ έχει έναν αυτόν που λέει τον αγοράζεις μάλλον. Πρέπει να ξεκλειδώνει και άλλους παίκτες αργότερα, ρε. Λογικά. Για να δοκιμάσουμε την τύψη. Βάζω ράδιο. Α, αυτός είναι και κατοικίδιο. Ναι.
Μια γάτα. Αυτός είναι το σύμπαν του Green Lantern. Μάλλον. Αυτός πάλι έχει άλλα σχέδια. Κοίτα εδώ τι κάνει. Τελικά κάνει και μετά άλλα κουμπιά κινήσεις. Τι κάνει αυτό το λίγο. Παράει ακόμα ρε μάλλε. Μα τον έκανε πουτάνα. Έχασα τη σούπερ κίνηση. Εμετό. Όχι, πάρε και το ελάχιστο και πάλι. Πάντως, τελικά είναι πιο καλά τα παίζεις στα παιχνίδια σε 2D. Από τη μαλακία το Tekken που δεν βγάζω ακριβώς ποτέ. Με αρέσει το Tekken. Βρήκα ένα πολύ κοντά και το κάνεις. Αργός πολύ. Ο παίκτης. Είναι κοντρός. Τώρα θα πάρω το καναρί. Το Black Canary. Ωραία. The Black Canary. Ούτε και αυτή την ξέρω. Την ξέρω, αυτή είναι από το σύμπαν του Άρου. Α, ναι. Θα πάρω αυτό εδώ που είναι σαν νίτζα. Μετρόπολη, Μετρόπολη. Μετρόπολη, ναι. Μετρόπολη, σε έχουμε παίξει αυτό. Εκείνη που έφαγα το μπουκέτο και πετάχτηκα απέναντι στο δρόμο. Τι είναι αυτό. Αυτό σε μοιάζει με τον τέτοιο, να γίνει της Marvel. Τον Ant-Man. Και τι δυνάμεις έχει αυτή στα μάτια. Που την ξέρεις εσύ. Τι λέω την κανονικό. Και κάνει διάφορες κινήσεις με γαζετάκια. Τι το έκανα πριν. Τελικά παίζεις και τέτοιο, ρε. Τι. Κάνει και με το Χ και με το όμικρον, αλλά θέλει... Τι έκανε. Έλα, με στρίμωξε. Κόμπο, ε. Αγαμίσουμε αυτή τη μαλακία. Τώρα έχεις τέτοιο, ε. Έχω καναρίνι. Πάρε τα φιλιά μου. Πήγες να μου την κάνεις, ε. Ω, τέτοιο κολπάκι. Έλα. Κάτι μου ξοδεύτηκε, φίλε. Κάτι έκανες, ναι. Μάλλον επειδή έκανες την άμυνα, θα πάρεις και εγώ ταυτόχρονα με σένα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι.
Έλα, πάμε ένα τελευταίο, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Τελευταίο, τελευταίο, λοιπόν, τελευταίο, τελευταίο. Τι θα πάρεις? Αυτό είναι το boosty, ε. Τον ήξερες ότι είναι καλό. Όχι, όχι, δεν θέλω αυτό. Κάτι σκεφτόμουν τώρα. Αυτός ποιος είναι, Καπιτάν Κόλτ. Εγώ ο καπετάνιος, ο κρύος. Καπετάν Κόλτ. Ο καπετάνιος κρύος. Μάλιστα. Ξέρω τον έπαιξα. Flash πήρα. Green Lantern πήρα. Εγώ νομίζω όχι. Ωραία, ας πάρω. Πάρω το Green Lantern αγώ. Άρα έπαιξα, ε. Έπαιξα. Έπαιξες. Ναι, έπαιξα. Πάρε Cyborg. Και δίπλα από το Cyborg ποιος είναι αυτός? Που είναι σαν τον Eddie από τους... Αυτός δεν είναι σαν τον Eddie από τους Iron Maiden? Ναι, όντως, μοιάζει. Καλά, κάνε τι θέλεις, μη σε επηρεάζω. Δεν θέλω το Cyborg. Flash παίξαμε, ναι, παίξαμε πριν. Κάτω κουμά, πειρές, όχι, ε. Όχι. Τι είναι αυτός, Firestorm. Ναι, έτσι είναι καλά. Α, όχι, ήταν στην Marvel, Firestorm. Θα πάρω αυτό το περίεργο εδώ πέρα που καίγεται το κεφάλι του για το Torch. Αυτό είναι που λέμε. Κάνει και ο κεφάλι. Ναι. Είναι καμένος. Καμένος από χέρι. Άντε, μωρέ. Τι έγινε? Ένα, τι κάνει πίστες? Ξέρω, πάτησα κι εγώ. Πριν. Πρέπει να είναι, τι κάνει πίστες, δεν μπορείς να είσαι. Μου φαίνεται λίγο ανακάμψη. Τι κάνεις εκεί, ρε μαλάκα? Ξέρω τους κλασικούς εκεί πέρα. Τις Marvel τους ξέρω, αυτές δεν ξέρω γιατί δεν έχουν πολύ διαφημιστεί εδώ στην Ελλάδα γενικότερα. Πώς φάνηκε? Εντάξει, ένα απλό fighting, φίλε, ωραίο διασκεδαστικό. Ωραία γραφικά, ωραία τα σκηνικά όλα αυτά και καλά με τις turbo κινήσεις που κάνουν. Μας γάμισες με αυτά. Σου πετύχανε τα πιο πολλά, σου πετύχανε. Περίμενε, όταν θα στον αέρα θα κάνω. Γιατί μετά είδα ότι μου βγάζεις άμυνα. Και λέω εντάξει, σαν καλός επιθετικός. Μπα και στον αέρα να τα κάνεις. Άμα προλάβεις να πατήσεις άμυνα, προλάβεις. Απλά εγώ δεν είχα το νου μου ότι θα το κάνεις. Εσύ το είχες. Βασικά όπου ήταν και εμείς στην πάρα, όλοι το έχουν το νου. Τέλος πάντων. Και. Καλό είναι, απλά έχω ένα τέτοιο που είχα συνηθίσει με το Mortal Kombat, α πούμε. Που χρησιμοποιείς και στο Street Fighter. Και έχει ψηλή κλωτσά, χαμηλή κλωτσά. Ψηλή μπουνιά. Όχι, ναι, αυτό είναι μπουνιά. Ψηλή, α πούμε, συνήθως το τετράγωνο το χ είναι χαμηλή μπουνιά. Μετά έχει ψηλή κλωτσιά, χαμηλή κλωτσιά. Και πάνω κάτω. Και είχα συνηθίσει έτσι. Ενώ αυτά τώρα κάθε παίκτη είχε διαφορετικό. Κοίτα, είχε μπουνιά, κοίτα, κλωτσιά, τρίγωνο και τράγωνο. Το τρίγωνο φερρυπίν σε άλλον ήταν άλλο πράγμα. Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Απλά μπορούσε να κάνει τι κινήσει σου με το όμικρον και το χ. Που ήταν και καλά, άμα τα πάταγε απλά ήταν άφεστα. Ναι. Δεν κάναν τίποτα. Αλλά έκανε κινήσει άλλε. Εξοικείωση θέλει πολύ στα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, θέλει να το μάθει. Εντάξει, και... πάει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είσαι κολλότρυπας.
Εγώ θα πω ότι είμαι καλός. Σου καθόλου σαν παίκτης καλά. Δεν μ' αρέσουν τα fighting. Πέραν τον Mortal Kombat δεν είμαι fan των fighting. Ούτε και εγώ είμαι fan των fighting, αλλά είχα ελπίδες ότι αυτό θα ήταν λίγο σαν το Mortal Kombat. Όχι ότι ήταν κακό. Καμία σχέση. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και καλή βία. Αλλά είναι για ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα έσπασα τα δάχτυλά μου, τώρα πονάνε τα χέρια μου, αντίχειρες. Ξέρω, δύο φιλαράκια από σίγουρα ότι θα το γουστάρω. Εσείς τι λέτε, είναι καλό το παιχνίδι ή δεν είναι, αξίζει ή δεν αξίζει. Περιμένουμε τα σχόλια. Ή προτιμάτε όλοι Mortal Kombat και τελείωσε τα άλλα ένα σκουπίδι. Είναι και το Street Fighter. Το Street Fighter το καινούργιο δεν είναι καλό. Δεν ξέρω. Έτσι λένε αυτοί που το παίζουν, έτσι σου λέω κι εγώ. Έχω το λέω εγώ. Έχω να παίξω Street Fighter το Turbo. Το 2. Το. Σο... Τα πάλι αυτά. Και έχουμε καντρά και τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά. Είδατε το παιχνίδι κι εσείς, το είδαμε κι εμείς. Εντάξει, εγώ εντυπωσιάστηκα από γραφικά και από. Έχει και story mode, δεν το είδαμε το story mode. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι διαδικασία. Να παίξουμε δύο τρεις μπουνιές, δύο τρία χαστού και μια κλωτσιά. Και να το δείξουμε στα παιδιά. Αυτό ήταν το νόημα. Τώρα να καθίσουμε να παίξουμε στο λιμό δεν νομίζω ότι του ενδιαφέρει κιόλας. Ναι, δεν είναι μόνο του, άμα του αρέσει να το πάρουν. Αυτό ήταν το δεύτερο Joy Play, παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βγάλουμε κάποιο βιντεάκι. Θα έχουμε, νομίζω κάθε Δευτέρα Τρίτη θα. Ένα τέτοιο με κάθε. Δηλαδή, το πρόγραμμα θα πάει τώρα όσο ξέρει. Δηλαδή, αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε σε μια σειρά. Θα βάλουμε ένα πρόγραμμα. Δευτέρα με Τρίτη θα έχουμε ένα βιντεάκι τέτοιο παρόμοιο με κάθε τι καινούριο που βγαίνει. Θα το δοκιμάζουμε, θα το βλέπετε κι εσείς. Ενδιάμεσα, μέσα στη βδομάδα, ίσως αν έχουμε τελειώσει κάποιο παιχνίδι, βγάζουμε κάποιο review ή εγώ ή αυτός. Γιατί θα μπει και αυτός στον κόλπο τώρα σιγά-σιγά. Θα υπάρξουν και vlogs. Όπως υπάρχουν και ήδη. Σαββάτα, ας πούμε, με Κυριακές θα έχουμε κάποια vlog. Αυτά. Λοιπόν. Επίσης να τονίσω ότι στα Joy Play θα κάνουμε και παιχνίδια και παλιά. Δηλαδή δεν θα βγάζουμε μόνο καινούργια. Θα είναι άλλο, αυτό θα δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε τώρα. Γιατί θα είναι ένα ξεχωριστό πάλι γι' αυτό, σαν τέτοιο ρε παιδί μου. Σαν. Πώς είναι τα Joy Play. Ναι. Τα vlogs ας πούμε που έχεις ξεχωριστά. Τέλος πάντων. Έχουμε ιδέες. Ελπίζω σιγά, να. Σιγά σιγά θα υλοποιηθούν. Αρκεί εσύ να μας βοηθήσετε. Like με ένα subscribe. Έτσι. Και να προχωρήσουμε και εμείς σιγά σιγά να γίνουμε λίγο καλύτεροι ακόμα. Λοιπόν, οτιδήποτε δεν σας αρέσει είναι δεκτό. Ό,τι σχόλιο, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει είναι δεκτό. Δεν. Γράφτε εσείς αβέρτα από κάτω. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Γεια χαρά μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια χαρά, Παγκέση.